Λοιπόν, μάλιστα. Την Κυριακή που μας έρχεται θα ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Αυτό που μιλάει για τον άνθρωπο, τι είναι και τι μπορεί να καταρθώσει ο άνθρωπος, ο ίδιος. Το Ευαγγέλιο αυτό μιλάει κυρίως για τη μεγάλη αξία που έχει ο άνθρωπος, γιατί έχει πρικιστεί με ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό δώρο. Το δώρο αυτό είναι το θέλω ή δεν θέλω. Θέλω, κάνω το καλό. Θέλω, απορρίπτω το κακό και δεν το κάνω. Ας το διαβάσουμε να δούμε πώς ακριβώς διατυπώνεται αυτή η πραγματικότητα η οποία είναι μέσα στον άνθρωπο. Είπε ο Κύριος, ως της θέλει αρχίζει, ο πίσω μου έρθει, απαργησάστο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Ως γάραν θέλει, δεύτερη φορά, την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, έλα και να μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι καλοφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαράν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν. Όταν έρθει διδόξη του Πατρός αυτού με τον Αγίον Αγγέλο. Και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την εσ τον οδεστικότων ή την εσ ουμή γεύσονται θανάτου, ως ανίδωση τη Βασιλεία του Θεού ηλυθείαν ενδυνάμει. Αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε αύριο την Κυριακή. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να με ακολουθήσει, παραλόγια, πρέπει να παργηθεί τον εαυτό του, άσα παργηθεί τον εαυτό του και αράτω το σταυρό αυτού και να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν καλεί ο Κύριος εάν εμείς δεν πούμε το ναι. Και αυτό και λέγει, άνοιξέ μου, θέλεις το κλειδί το έχεις εσύ. Δεν βες με το κλειδί που το έχεις εσύ από τη μέσα μεριά της πόρτας. Δεν παίρνω μέσα εγώ, δεν την παραβιάζω την πόρτα. Όποιος θέλει ο πίσω μου να έρθει και σε απαρνηθεί τον εαυτό του. Γέροντα, θα το καταλάβουμε λίγο, τι να κάνω για να σωθώ. Και ο γέροντας απαντάει, πέταξε τον εαυτό σου για να μην σε πετάξει αυτός. Αυτό σημαίνει πολύ απλά, μα γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου, πώς γίνεται δυνατόν αυτό. Βρε παιδί,
Δεν σου λέω να πετάξεις τον εαυτό σου, τον κακό εαυτό σου που είσαι μέσα σου. Αυτό σε άλλη μετάφραση λέει, αυτό που λέει στην Μονή του Παύλου, να πεθάνεις πριν πεθάνεις. Άλλη μετάφραση αυτή. Πριν πεθάνεις, να πεθάνεις. Δηλαδή, και πιο κοντά ακόμα στον Κύριο, λέγει, Κύριε, θέλω να έρθω μαζί σου. Αλλά άφησέ με να πάω λίγο σπίτι μου, να τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Και ο Κύριος απαντάει. Αφού αυτοί είναι πεθαμένοι εκεί, τι ούτε με τους πεθαμένους. Έλα εδώ που είναι η ζωή, εγώ είμαι η οδός, η Ανάσταση και η ζωή. Συνεπώς, θέλεις να με ακολουθήσεις, θέλεις να ζήσεις. Φώναζε ο Μακαριστός, Άγιος Ιάκωβος Ασσαλίκης. Στις συζητήσεις του έλεγε «Ζει Κύριος ο Θεός, ζει Κύριος ο Θεός». Το μεγαλείο του το ζούσε ο ίδιος. Εμείς ζούμε τη δική μας περίπτωση. Όσο δίνουμε, τόσο παίρνουμε, τόσο ζούμε. Έτσι είναι. Όποιος λοιπόν θέλει να τον ακολουθήσει, όποιος θέλει να ζήσει, όποιος θέλει να μην πεθάνει, όποιος θέλει να έχει ζωή αιώνιο, να με ακολουθήσει. Αλλά παράλληλα να αρνηθεί τον εαυτό του, τον κακό εαυτό του. Άμα δεν τον αρνηθούμε, δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Είμαστε ψεύτες. Θα κουβαλάμε ένα κακό εαυτό που δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνο που ζητάει ο Κύριος, αλλά δεν θα είναι του Κυρίου. Και τότε λέει θα με ακολουθήσει άμα σηκώσει το σταυρό. Τώρα εδώ να σταθούμε λίγο να δούμε ποιος, πώς εννοεί ο Κύριος το σταυρό. Τι λες εσύ, θα πεις κάτι. Πες κάτι. Εντάξει. Κάποιο σταυρό, γιατί μιλάει για σταυρό. Και δεν μιλάει σταυρός, για χορούς και τραγούδια ο Κύριος. Μιλάει καθαρά για σταυρό. Ο σταυρός είναι οικογένεια. Οπωσδήποτε είναι οικογένεια. Γιατί οι παππούδες λέγανε έχεις παιδιά, θα παιδευτείς. Τα παιδιά ίσον λέγανε παιδεμός. Είναι σταυρός. Αλλά επειδή είναι κάτι δικό σου και το αγαπάς, βάζεις και στήθος και δύναμη και ζητά. Αν είσαι και πιστός, έλα Κύριε, μόνος μου δεν θα τα καταφέρω. Γιατί δεν έχω αυτή τη δύναμη που χρειάζομαι για να γίνει όπως εσύ το ζητάς. Για να γίνει όπως το θέλω εγώ είναι εύκολο. Αλλά άμα γίνει όπως το θέλω εγώ, αυτό που λέγεται οικογένεια, θα γίνει στραβό. Δεν θα γίνει όπως εσύ το έχεις ορίσει. Άρα επομένως έλα μαζί μου και ακολουθεί ο πιστός τον Κύριο, αλλά σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος, γεννηθεί το θέλημά σου. Πρέπει να γίνεται μέσα στο χώρο της οικογένειας το θέλημά του. Τώρα, επιτρέψτε μου που είμαι δάσκαλο και σας μιλάω, γιατί αισθάνομαι τεράστιες ελλείψεις στο θέμα της αγωγής και της αντροφής οικογενείας. Γι' αυτό και οι παππούδες και η Σοφία η παλιά έλεγε στερνή μου γνώση. Λέει Βασίλη. Εσύγα πρώτα. Και ο Άγιος Παΐσιος λέει
Άμα βρε παιδί, τη στρώς κάποια στιγμή από το Θεό, κάποιες παραχωρήσεις, κάποιες δοκιμασίες, γιατί δεν μαρτύρεσαι. Αυτά είναι τα αναδρομικά που πρέπει να πάρεις και δεν τα έχεις πάρει ακόμα. Και δεν είναι και όλα τα αναδρομικά. Τι να κάνουμε, ό,τι κάνεις, αυτό και θα λάβεις. Θα πληρωθείς. Δεν ο άνθρωπος έχει ελλείψεις. Και όχι μόνο ελλείψεις, αλλά ζητάει να καλοπεράσεις τη ζωή. Άκουγα, τώρα το μεσημεράκι, θα βάλει το τάμπλετ, έναν ιερομόνα από σύνον, δεν ξέρω, πνευματικοπαίδη του Αγίου Πορφυρίου. Πνευματικοπαίδη του, που είσαι χρόνια ολόκληρα μαζί του, ένα μονάχης ήταν γιώρος μάλλον, αυτός και τον πρέπει να έχει θάψει κιόλας. Ναι, και λέει, έλεγε ο γέροντας, είχε λέει, αρρώστιες βαριές απέραστες. Από τα 16 του χρόνια, ο Αγίος Πορφύριος, είχε λέει μια κύλη, λέει, μα τόση μεγάλη. Τότε ο γέροντας, γιατί την έβγαλες? Α, παιδί μου, αυτή με έχει φυλάξει, λέει, από την αμαρτωλή, από την σαρκική αμαρτία, λέει, του λέγε. Δηλαδή, θεία παραχώρηση για να μη πέσει στην αμαρτία από 16 ετών. Και ανέφερε ένα σωρό ασθένειες που είχε ο Άγιος Πορφύριος και σε κατακλείδα λέει, πλούσιος και χωρίς πόνο δεν μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Πλούσιος και χωρίς πόνο, σταυρό δηλαδή, δεν μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Την άκουσα, ξανακούσω πάλι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομιλία. Λοιπόν, σηκώνουμε σταυρό. Είναι η οικογένεια σταυρό. Τα παιδιά μπορεί σαν του Ιώβ να την κάνουν την οικογένεια άνω κάτω. Και αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει Κύριος, τότε τα πράγματα διαλύονται πέρα για πέρα. Προχωράμε. Αλλά λέει, όσοι θέλει, όποιος θέλει, και λέει, αράτο, ας σηκώσει. Ας σηκώσει. Σε αυτό εδώ το κομματάκι, το στίχο, το χωρίο, βλέπει του Κυρίου κανείς την, όχι αρετή, καλοσύνη, μια άλλη λέξη θέλω να πω, που με πολύ όμορφο τρόπο δεν επιβάλλει, αλλά μιλάει ειρηνικά και όμορφα, πραότητα. Μάθετε από μου στη πράος, μιλάει με την πραότητα. Θέλετε, σας αγαπώ, σηκώστε το. Θα είμαι κι εγώ μαζί σας, σαν τον, πέστε τον, Κυριναίο, θα σηκώνω μαζί σας το σταυρό. Που σας ανήκει με, δεν μ' ανήκει δε, αλλά θα σας βοηθάω να σηκώνω το σταυρό. Και προσθέτει, αυτός ο όρος, αράτο το σταυρό, ασηκώσει το σταυρό, έχει και την πληρωμή του. Δεν μένει χωρίς αμοιβή αυτός που σηκώνει το σταυρό, όχι, εκεί και εδώ και εδώ. Και το κακό έχει άμεση πληρωμή. Θα στις βρέξει, θες δεν θες. Το έκανες, το φαγητό που λέγεται κακό, θα το φας οπωσδήποτε, δεν γλιτώνεις. Αυτό εκδικείται, το κακό που έχεις κάνει και κανένας άλλος. Και ομοίως το καλό που έχεις κάνει σε πληρώνει. Ως γάρ αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, όποιος θέλει να τη σώσει την ψυχή του, αράτω το σταυρό. Του λέει, θα σηκώσει το σταυρό και θα έχει απακόλουθο μετά την Ανάσταση, τη σωτηρία σου. Χωρίς σταυρό Ανάσταση, χωρίς να θυσιάσεις τον εαυτό σου, τον κακό εαυτό σου,
δεν γεννιέται ο καλός. Τι να κάνω, λέει, για να πάω στον παράδεισο? Όχι, για να σωθώ, του λέει. Ποιος του το είπε αυτό? Ο νύκτορ επισκεπτής τον Κύριο για το φόβο των Ιουδαίων, Νικόδημος. Πρέπει να γεννηθείς, του λέει. Να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Γίνεσαι καινούριος, σηκώνεις το σταυρό, τα ακολουθείς, προχωράς με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Αυτός λοιπόν που σηκώνει το σταυρό θέλει να σώσει την ψυχή του. Μόνο αυτός σηκώνει που θέλει να σώσει την ψυχή του. Το λέει καθαρά. Ως γάρα θέλει την ψυχή σώσε. Τελείωσε. Να σώσει την ψυχή του και επομένως να αγκαλιάσει την αιώνια ζωή. Έχει ένα ωραίο Απόστολος Παύλος. Ένα κομματάκι, δύο λεξούλες. Δύο λεξούλες. Που το μαρτυρεί το μαρτυρί με άλλο τρόπο, λέει. Επιλαβού της αιωνίου ζωής. Επιλαβού σημαίνει γράμποσε και σφισταγκάλιασε την αιώνια ζωή. Είναι σαν εκείνο που βλέπουμε ορισμένες φορές που σημαίνει ναυάγιο στη θάλασσα και πετάει το πράγμα πάνω, ρίγει το σκηνί για να τον σώσει, δέρεται, κρατήσου καλά για να σωθείς. Επιλαβού, πιάσε καλά το σταυρό που σήκωσε ο Κύριος, γιατί σημαίνει σωτηρία και αιώνια ζωή. Θέλεις, σώνεσαι. Θέλεις, αγκαλιάζεις το σταυρό του Κυρίου. Θέλεις, λες, ζει Κύριος ο Θεός. Αλλιώς σε καμία περίπτωση. Προχωράμε για να προλάβουμε να πούμε ορισμένα από αυτά. Άμα δεν θέλεις, θα απολέσεις, λέει, την ψυχή σου. Τη ζωή, λέει, εδώ, αλλά είναι το ένα με το άλλο ίδια. Η ζωή χάνεις, η ψυχή χάνεις, η ζωή χάνεις. Τελείωσε. Ζωή χάνεις, ψυχή χάνεις. Και τα δύο είναι ίσα και τα δύο. Δεν έχουν ψυχή στον ζωή, ζωή στον ψυχή. Η ψυχή είναι όλια, δεν είναι. Δεν χάνεται. Είναι αιώνια. Επομένως, σταυρός ίσον αιώνια ζωή. Χωρίς σταυρό, ίσον αιώνιος θάνατος. Αλλά λέει ο Κύριος, να προσέξουμε, ως δαναπολέσει την ψυχή αυτού, έλε και ρεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Άλλος όρος εκείνος. Άλλος όρος. Λέει, όποιος απολέσει, χάσει, θα το πω πιο αλλιώς, την ψυχή αυτού, με άλλα λόγια, ας πούμε, θυσιάσει τη ζωή του, έλα και να μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτή. Αυτός θα τη σώσει αυτή. Διαβάζουμε και στα συναξάρια. Λέει, η μανία του Ηρώδη εθέρισε 14.000 νήπια. Με άλλα λόγια, κατέσφαξε, λέει το συναξάρι, τα νήπια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα νήπια αδικήθηκαν. Όχι, συμπληρώνει συναξάρι ότι τιμήθηκαν, λέει, τα νήπια, λέει, γιατί πήραν αυτή τη στιγμή τη θέση εκείνου που ήρθε για να σώσει την ανθρωπότητα. Πήρα τη θέση εκείνου του Ιησού Χριστού που ήρθε να σώσει και σώζει και θα σώζει την ανθρωπότητα όσο υπάρχουμε στον κόσμο. Πρόκειται για θέμα υψίστης τιμής προς τα νήπια, τα άωρα νήπια. Γι' αυτό η Εκκλησία μας το θάνατο του νηπίου το θεωρεί τιμή από ψηλά. Τιμή από ψηλά. Θάνατος δεν είναι το να φύγει κανείς
μικρός ή νέος, θάνατος είναι να πεθάνει κανείς αμαρτωλός και να μην δει Θεού πρόσωπο. Αυτός είναι ο θάνατος. Εδώ λοιπόν λέγει το Ευαγγέλιο ότι αυτός που θυσιάζει, λέει, τη ζωή του, αυτός τη σώζει την ψυχή του. Αυτός τη σώζει. Βεβαίως μπορεί κανείς να πεθάνει χωρίς να θυσιάσει τη ζωή του, σύμφωνα με την κυριολεξία σκοτώνω τον εαυτό μου σωματικά, το λέω σε εισαγωγικά, το σκοτώνω, το θυσιάζω με έναν τρόπο. Όχι. Θυσία κάνει και εκείνος που ζει και 100 χρόνια, αλλά εν κυρίω κάτω από το θέλημά του και δεν έχει δικό του θέλημα. Όταν δεν έχει δικό σου θέλημα και κάνεις το θέλημα του ουρανίου πατρός διαμέσου του γέροντός σου, και εδώ και στην έρημο και παντού, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να έχουμε ποταγή. Η ποταγή στο γέροντα, το θέλημα του γέροντα, που είναι κατά Θεόν άνθρωπος, σημαίνει ποταγή στο Θεό, στον Κύριο. Αυτό λοιπόν, ένα και του Ευαγγελίου θυσιάζει το θέλημά του και δεν έχει δικό του θέλω. Εκεί θέλω, όπως προστάζει ο Κύριος. Τι ποιήσω, Κύριε, ή να σωθώ, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, την ώρα που είδε στον ουρανό την αστραπή και άκουσε Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις. Και έγινε ο διάλογος την ώρα εκείνη και λέει, τι να κάνω για να σωθώ. Πήγαινε να σου πει ο Ανανίας. Δεν του είπε ο ίδιος ο Κύριος, θα κάνεις αυτό και αυτό. Όχι, γιατί είναι από τον Κύριο θεσπισμένο, όπως έγινε άνθρωπος για να μας σώσει και έδειξες εσείς οι άνθρωποι, κοιτάξτε εμένα τον άνθρωπο τι θα κάνω. Όταν έφυγε είπε, εγώ θα σε φροντίσω μέσω των Αγίων που είσαν άνθρωποι. Έδωσε Αποστόλους, προηγουμένως προφήτες, θα σε Ευαγγελιστάς, η Εκκλησία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μέσω αυτών εμείς παίρνουμε το θέλημα του Κυρίου και μέσω του Ευαγγελίου, λέει, και έλεγε εν εμού και του Ευαγγελίου, λέει. Δεν λέει μόνο εμού, αλλά και το Ευαγγέλιο, που είναι νόμος διατυπωμένος από τον ίδιο τον Κύριο και γραμμένος και είναι το θέλημά του. Έλεγε εν εμού και του Ευαγγελίου, χωρίς δηλαδή, αυτό σημαίνει, είμαι χριστιανός και δεν αναλύγω να δω την Αγία Γραφή. Δεν είμαι χριστιανός. Λέω ψέματα. Είμαι, λέει, ορθόδοξος χριστιανός. Και δεν αγγίζει ποτέ να γίνει. Έχω μια ομιλία του Αγίου Σιατίστη, του Μακαριστού. Με είχαν καλέσει στο Βαριστή φοιτητέ, αναρχικοί, του ρωτώ να σου λένε ερωτήματα. Και εκεί που σταμάτησα κάποια στιγμή, του έκανα ένα ερώτημα, δεν το θυμάμαι βέβαια, αλλά νόμιζε πω είχε δίκιο. Λέει, έτσι πώ το δάσει εσύ, του λέει, φανερώνει ότι δεν έχει πατήσει την Εκκλησία, του λέει. Και δεν γνωρίζει τίποτα, μα απολύτω τίποτα, του λέει. Στα ίσια το. Και εκεί με φωνάξανε και δεν άκουσα τον παρακάτω. Γιατί όλο αυτό, γιατί διατυπώνουμε γνώμη, ενώ δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε μελετήσει τίποτα από τις γραφές, τίποτα από Εκκλησία δεν γνωρίζουμε και λέμε έτσι. Αυτό δεν το ξέρετε. Πού το διάβασες, πες το τώρα, αυτό που λες. Πού το διάβασες, να το δείξει και εμένα να το δω. Εκεί θα κάνει πίσω. Δεν έχει να σου πει κουβέντα, γιατί δεν έχει ανοίξει καθόλου βιβλίο. Έτσι είναι περισσότερο σήμερα. Ένα 97% περισσότερο διατυπώνουν γνώμη και η γνώμη είναι γιατί θέλω να ζω όπως θέλω εγώ. Όχι είμαστε στο θέλημά του. Είμαστε στο θέλημά του να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί έχει κόπο και να διαβάσω το Ευαγγέλιο και να προσευχηθώ. Λέει κάπου το έχω ξαναπεί άλλη φορά και σπαίσιο λέει. Πες του τάλανου με στολιοπύρη να χτυπάει βράχο με τη βαριά. Όλη μέρα πες του να κάνει ένα σταυρό να προσευχηθεί, δεν αδειάζω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται θυσία του θέληματός μου για να μελετήσω, θυσία του θέληματός μου για να διαβάσω.
για να κάνω το καλό, για να καταλάβω τι είναι αυτό το καλό που μου λέει το Ευαγγέλιο. Δεν καταλαβαίνετε, άμα δεν κάνω, δεν το κάνω. Τι είναι προσευχή, θα τα ακούσει έναν αιώνα, αλλά δεν καταλαβαίνει την προσευχή, άμα δεν υποβληθεί στον κόπο. Τι είναι νοημοσύνη, δεν το καταλαβαίνει, άμα δεν υποβληθεί στον κόπο. Τελείωσε. Είναι θέμα πράξεως. Γι' αυτό λέει, οποίησας και διδάξας. Θα σου κάνει και διδάσω. Άρα λοιπόν, εάν δεν δώσουμε κομμάτι τουλάχιστον από τη ζωή μας σε χρόνο, σε έργο, σε λόγια, σε μελέτη, δεν είμαστε του Χριστού και επομένως δεν είμαστε Ευαγγελίου. Άρα είμαστε έξω από το Ευαγγέλιο. Είμαστε εκτός σωτηρίας. Και συνεχίζει λοιπόν εδώ το Κύριος. Τι δώρο ωφελήσει άνθρωπο να κερδίσει τον κοσμοδόλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπο σε αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εδώ σημειώνει ότι ένα και μόνο πράγμα, ένα, δεν υπάρχει άλλο, που ζυγίζει όταν το βάλουμε λέει στη ζυγαριά, περισσότερο από ό,τι κτίσει, ένα και μόνο, από ό,τι κτίσει, τα υλικά που βλέπουμε. Και αυτό είναι η ψυχή. Δεν υπάρχει λέει αντάλλαγμα για την ψυχή του. Και δεν υπάρχει αντάλλαγμα, και αυτό το αποδεικνύει η πράξη, ότι τόση αξία έχει η ψυχή που για εξαγορά χρειάστηκε το αίμα του Κυρίου. Εξηγόρασας εμάς, εξηγατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι. Καθαρά κατέβηκε ο Θεός, ο αόρατος, ο παντακού παρόν, ο παντοδύναμος, ο κτίσιο δημιουργός, και σε ένα σώμα ανθρώπινο, πήρε μορφή ανθρώπου, θυσιάστηκε σαν άνθρωπος, έξε το αίμα του και μας ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Άνθρωπος έγινε για να γίνουμε θεάνθρωποι και εμείς μαζί του. Αλλιώς δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν υπάρχει κάτι που να ζυγίζει όχι όσο το αίμα του Κυρίου. Πολλοστιμόριο, δισεκατομμυριοστό του μορίου από το αίμα του Κυρίου δεν μπορεί να το να ισοζυγίσει η κτήση ολόκληρη. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας στη μέση. Αυτό που μετράει δεν είναι ότι εμείς με τη ζωή μας και με το έργο μας το ισόβιο κάτω από το θέλημα του Θεού ισοσταθμούμε κάτω από τη θυσία του Κυρίου, όχι. Αλλά στην ουσία αυτό μετράει είναι ότι του λέμε για την αγάπη σου και μόνο το κάνουμε αυτό. Γιατί ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να φτάσουμε το μέγεθος της θυσίας του Κυρίου. Δεν μπορούμε να ξαγοράσουμε την ψυχή μας. Μόνο εφόσον λέμε για την αγάπη σου Χριστέ μου, κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει να πούμε ότι τώρα το έκανα και τελείωσα. Άλλωστε λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν άνθρωπος λέει, ποιος μπορεί, το λέει μην εμένα, ποιος μπορεί να πει, να ισχυριστεί ότι έπραξε στη ζωή του όλα όσα λέει ο νόμος. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό. Κανένας. Εμείς πορευόμαστε, κάνουμε από λίγο και πάνω στην προσπάθεια του λίγου θα μετρήσει ο Κύριος τη σωτηρία μας. Όχι του όλου. Του όλου όχι. Ουδείς αναμάρτητος, ουδείς η μισή δυνάμεις. Πάνω στην πορεία που κάνουμε. Καταχάριζουμε όλοι. Και βεβαίως καταχάρι. Όχι μόνο καταχάριζουμε. Τι να πω, δεν υπάρχει λόγος να πω. Καταχάρι του Θεού μας χαρίζει τη χάρη του. Και αυτό, γι' αυτό λέτε χάρη. Και αυτό, δεν το είχαμε και αυτό. Λέει ο Απόστολος Παραστώρα, με πάει σε άλλο κομμάτι, πάλι μέσα στη λέει ότι ο εργαζόμενος, άνθρωπος στην Κύπρο που εργάζεται, πληρώνεται με βάση την εργασία του. Εδώ λέει
στο θέμα των χριστιανών, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εργάστηκε, όπως το λέει κιόλας, ότι εργάστηκε και η εργασία του φτάνει ώστε να πάρει τη βασιλεία του Θεού. Χάρη τη Θεού, λέει, εσμέν. Χάρη του Θεού, εσμέν, ο εσμέν. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι πορευόμαστε και μας σκεπάζει η χάρη του Θεού. Είμαστε, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, το με πείπρε, παιδιά, αλλά να έχουμε και τα μυαλά μας. Γιατί μερικές φορές βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω, παίρνει αέρα και λέω, αυτός ο Άγιος έλεγε αυτό. Θα έρθετε γέροντα, του έλεγε ο Μακαριστός, ηγούμενος της Σταυρονικήτα, Γεώργιος το λέγανε, Ψάνης. Να μας ευλογήσετε το μοναστήρι. Το Γρηγορίο. Ναι, ναι, Γρηγορίο. Τι να ευλογήσω εγώ το ψόφιο σκυλί που βρωμά ολόκληρος. Το έλεγε, άμα ακούσετε τον Μακαριστό Σκιατίστης, τον Παύλο, δηλαδή, ουσία τότε καταλάβαινε ότι βρώμαγε ολόκληρος, λέει. Και ήταν Άγιος. Ουσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το λέω γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, αν ο Άγιος λέει ότι είμαι ψόφιο σκυλί, ότι αυτά που έχει κάνει μια ζωή ολόκληρα, έργα αγαθά, βρωμάγανε, πέστε μου εμείς τι ανάσχηματα προβάλλουμε ώστε να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Χάρη τη Θεού. Ελαφρυντικό, έχουμε κάνει ελαφρυντικό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ας το ξέρει ο Θεός μόνο. Όχι, λέμε τώρα, ζητάμε και δεν σκεπτόμαστε. Έχουμε κάνει ελαφρυντικό, να έχουμε μούτρο να ζητήσουμε. Απάντησε μας, μπορείς. Μακάρι, 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 μακάρι. Κάπου έχουμε ένα, το είπες εσύ, το πω και αλλιώς. Ελέα ο Θεού. Γι' αυτό και σε φωνάζει και το μέγα έλος, και το μέγα έλος, και το μέγα έλος. Δεν το λέει έτσι στο βρόντο, αλλά επειδή αυτό είναι το έλος που τα κάνει όλα. Το έλος σου, Κύριο. Να το καταδιώξουμε. Το έλος Κύριο καταδιώξουμε, πάσα στα σημεία ζωής. Αυτό μας ζει, μας ζει ένα πρωί. Ο Στέλος Παύλος λέει το εξής μεγάλο, εσύ το πες χάρη, ο άλλος λέει το έλεος. Ο Στέλος Παύλος έλεγε ότι εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμε θα και σβένας. Μέσα στον Κύριο, στην αγάπη Του, ζούμε και υπάρχουμε και περπατάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάει, τελείωσε. Λέγει λοιπόν, αυτός που με αγαπάει, αυτός προτιμάει να δώσει και τόσα από τη ζωή του σε μένα. Και το ονομάζει αλλιώς και μας κακοφαίνεται. Λέει, να δώσει και τόσο, το λέει Κύριος ως εξής, ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Δηλαδή, ξέρετε, το πούμε πιο απλά να το καταλάβουμε, ακούμε τον κόσμο να λέει, καλά περνάμε, ωραία η ζωή, δόξα τω Θεώ, τα έχω όλα. Αυτό δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέει η καλοπέρασή μου. το λέει αυτό το πράγμα. Εδώ λέει όμως το εξής. Δώσε λίγο από εκείνη την καλοπέραση. Λίγη. Να σημειώσεις λίγο από την καλοπέραση. Γιατί πάμε να συζητήσω παραπάνω. Ή αμαρτωλός λέει. Πώς το λέει. Ή δίκαιος μόλις σώζεται. Ο δίκαιος λέει μόλις σώζεται. Αμαρτωλός που φαγείται. Λέει, πού να σταθεί ο αμαρτωλός, λέει, αν ο δίκαιος μόλις και μεταβίας, το λέω στον πάθος αυτό, μόλις και μεταβίας σώζεται, λέει, ο δίκαιος, λέει, ο ενάρτος. Λέει, τότε, λέει ο αμαρτωλός, πού θα του πάνε τα τέσσερα, θα το πούμε πιο απλά, το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο το έλεος του Κύριου, εκεί είναι το θέμα. Άλλη περίπτωση, να κοκορευόμαστε που λέμε, αγαπητέ ξάδερφε. Κατάλαβες τι γίνεται. Μην μας χαλάσει κανείς το ιστό που έχουμε φτιάξει και της αράχνης, έτοιμο να σπάσει. Γερο μας. Λέει πώς θα γίνει το δηλαδή. Κουκούλι. Το κουκούλι που έχουμε φτιάξει. Για σκέψου λιγάκι. Λοιπόν, και λέει τώρα, ως γαράν επεσχυνθεί εμέ,
και τους εμούς λόγους, εντεγενέτα τη Μιχαλίδη, την ονομάζει ο κύριος Μιχαλίδα την αμαρτυγενέα. Λέει, όποιος λέει, σαν την ντροπή, γιατί ακούει τα λόγια μου απέναντι στους ανθρώπους άλλους, ή το πει απλά, κάθεσαι κάπου και κλειμένος σε ένα τραπέζι και κάθεσαι να φας και τρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου. Ή βρίσκεσαι σε μια παρέα, όπως μας λέει μερικές φορές ο Βασίλης, και είσαι υποχρεωμένος να πεις μια κουβέντα που να πει γνώρισες και τη διατυπώνεις και τρέπεσαι να την πεις. Όποιος αν επισκεφθεί ένα κελεμού και του Ευαγγελίου, τότε και ο πατέρας μου θα του γυρίσει την πλάτη. Την πλάτη του γυρίσει. Δε, πώς θα γίνει. Μα χωρίς ομολογία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της ομολογίας εδώ πέρα. Είναι ομολογία, λέει. Λένε οι πατέρες, πώς το λένε και οι Άγιοι, ότι θα έρθει εποχή που η ομολογία θα είναι μαρτύριο. Ναι, για να πεις, θα κινδυνεύει η ζωή σου και τότε αν ομολογήσεις, είσαι μάρτυρας. Είσαι μάρτυρας. Έτσι είναι. Ένα και λεμού και του Ευαγγελίου. Δεν τα ξεχωρίζει ο Κύριος. Ευαγγέλιο και Χριστός είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ευαγγέλιος όμως είναι θεάνθρωπος τώρα, έτσι δεν είναι. Το Ευαγγέλιο μας το έχουμε γραπτό και το βλέπουμε. Αυτό, με αυτό ζούμε και περπατάμε. Γι' αυτό μιλάμε κάπου για να διαφωτιστεί ο κόσμος. Γιατί ο νόμος του Κυρίου είναι φως στον κάθε άνθρωπο. Φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αν ο Κύριος είναι φως, το Ευαγγέλιο του είναι φως. Η Εκκλησία του είναι φως. Και ό,τι έχει σχέση με την Εκκλησία είναι φως. Ακούστε να δείτε κάτι. Επειδή μας πλανάει όλος ο διάβολος, εγώ όμα γίνεται εσείς το λέω. Έχει το εξής τέλασμα ο διάβολος για να βγάλει την Εκκλησία τον άνθρωπο. Βρίσκει εμένα, πούμε, ιερέας, που μπορεί να κάνω και λάθος σαν άνθρωπος, και να λέει, μα αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι άνθρωπος που έχει αυτός τις αδυναμίες σε και εμένα. Και αυτός ζητάει σε και εμένα το έλεος του. Ζητάει να σωθεί σε και εμένα. Παλεύει και εκείνος την πάλη του. Τη βλέπεις την πάλη του, δεν τη βλέπεις. Παρακολουθείς το ελάττωμά του. Για να πεις, για από την Εκκλησία. Για από τον ιερό θεσμό εκείνο που είναι θεσμός ιερός. Εδώ δηλαδή η Εκκλησία που το κτίριο. Εδώ κατοικεί θεότητα, εδώ άγιοι, εδώ άγγελοι, εδώ η Παναγία. Τα έχει όλα εδώ μέσα. Λείπει κάτι. Δεν λείπει κάτι. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε. Λέει. Πόσο. Το όσο σημαίνει μια ποσότητα που δεν μετράς. Δεν σημαίνει απλώς ένα ως. Το όσο αγαπητά. Λέει, πόσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, λέει. Δεν είναι δυνάμεων. Και αφού είναι ο παντοδύναμος, είναι και δυνάμεις του γύρω-γύρω. Και γιατί λέει, ανερίφθη η δόξη, και η δόξα είναι η δυνάμεις των ουρανών που τον ακολούθησαν. Η δόξα του Κύριου, δόξα και η δική του δόξα. Λοιπόν, ζητάμε να μας χαρίσει ό,τι ύψιστο υπάρχει, που δεν έχει προσμέτρηση, δεν έχει ζύγη, η αξία του είναι απεριόριστη όσο είναι η δική του διάσταση του Θεού και εμείς να μην κουνήσουμε ούτε το ποδαράκι μας, ούτε μια κουβεντούλα να πούμε για τον Κύριο. Και έλεγε αν αυτής, λέει τώρα, όταν έρθει ο Κύριος λέει κάποια μέρα, την τελευταία ημέρα της ζωής του κόσμου, που θα ανοίγει η άλλη ημέρα, θα ανατέλει. Βέβαια. Λέει ο Κύριος είναι Ανατολή Ανατολών. Δεν πρόκειται να ανατείλει σαν καινούρια, αλλά εμείς θα δούμε τον Κύριο που είναι όλο τον Ανατολών η Ανατολή. Αυτή είναι η διαφορά για τον Ανατολή Ανατολών, λέει. Ζητάς λοιπόν κάτι σαν δώρο που το λέει η Διαθήκη του Κυρίου χωρίς να κουνήσεις ούτε το δαχτυλάκι σου. Αυτό δικαιολογείται όταν για το σαρκείο τούτο που φοράμε όλοι μας κουραζόμαστε μια ζωή για να το ζήσουμε. Και
Το θυσιάζουμε πολλές φορές στο ψαρχείο μας για αλληλικά αγαθά. Λέει, και έλεγε αυτής, λέει, στη συνέχεια, και έλεγε, λέει, στους μετάσους συνέχεια, τι έλεγε, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εισί την έστον όδε αστικότων. Υπάρχουν εδώ, τώρα, μερικοί, και ενώ τους μαθητάς ενώγωσε, και ενώ τους τρεις. Τους Αποστόλους. Από τους 12 έως 3, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Ήτινες οι οποίοι ου μη γεύσονται θανάτου, δεν θα έχουν φύγει από τη ζωή, έως αν είδωσε τη Βασιλεία του Θεού, μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού, ηλικία εν δυνάμει. Να τη δουν δυναμικά στα μάτια τους μπροστά. Δυναμικά. Εμείς με τα λόγια και με το μυαλό καταλαβαίνω αυτό που ακούω. Δηλαδή, τι εννοούσε, τους παίρνει, τους πάει στο όρο Σταβόρ και εκεί μπροστά σου, στον Ιάκωβο, Πέτρο και Ιωάννη, μεταμορφώνεται και λέει. Και έγινε, τι λέει, το πρόσωπό του λαμπρό σαν τον ήλιο και τα ρούχα του λευκά σαν το χιόνι. Στύλβοντα, λέει, δηλαδή εξέπεμπαν λάμψη τα αυτά, έστειλβαν. Αυτό που τους είπε εδώ ο Κύριος, το έκανε πράξη εκεί. Και είδαν ένα μέρος από το μεγαλείο του Θεού. Και αυτό το μέρος δεν το άντεξαν να το δούνε. Έπεσαν κάτω. Δεν το βάζουνε αυτό το τελευταίο κομμάτι χωρίς λόγο για να δείξει τι περιμένει αυτούς που σηκώνουν το σταυρό όταν έρθει η μέρα του Κυρίου. Ή όταν φύγουν από τη ζωή πριν έρθει η μέρα του Κυρίου. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει ο Κύριος, να φύγουμε, να έχουμε φύγει. Και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε θα δούμε εν δυνάμει τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και τελειώνω. Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο, δεν έχει παρά ό,τι ο Κύριος έπραξε σε σμίγκριση, όχι σε μεγέθυνση, δεν μπορούμε να φτάσουμε το μέγεθος, αλλά της μικρότητά μας, αυτή η άμα του πούμε, Κύριε, δική σου είναι, και κάνουμε βήμα-βήμα από το έργο που ορίζει ο νόμος του, του Κύριου, θα γίνουν καινούργοι, γιατί ο Κύριος ήρθε να φτιάξει καινή κτήση. Αλλά μην περιμένουμε το καινούριο να το δούμε και να τα χάσουμε, γιατί τότε πράγματα θα τα χάσουμε άμα είναι να το δούμε και πράγματα. Ποιο πώς είναι το καινούριο. Μας αφήνει ο Κύριος να ζούμε με το παλιό, ώστε να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε, ώστε να μας σηκώσει ο Κύριος μια και καλή στη Βασιλεία. Αμήν. Πέστε κάτι από εδώ εσείς. Εγώ 45 λεπτά περίπου τα παρέκαμψα, τα προσπέρασα. Τάκη, έλα. Να πω μια απορία. Καλό είναι γι' αυτό. Όλοι έχουμε διαβάσει τα παθήματα του προφήτου Ιώβα. Και λέω εγώ τώρα, σαν απλός χριστιανός, σαν άνθρωπος, λέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν, παρόλο ότι ήταν τόσο δίκαιος, υπέφερε τόσα μαρτύρια και τόσες τιμωρίες και δεν είπε ένα «γιατί Θεέ μου» ή ένα «αχ, βαχ». Οι άλλοι όσοι φταίνε, όσοι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό, άραγε πόσες τιμωρίες πρέπει να πάρουν από τον Θεό. Και λέω, μα τις δίνει. Δεν τις δίνει. Δεν τις δίνει. Σε καλός πατέρας. Σε καλός πατέρας. Τις δίνει και που σηκώνουν. Mm. Όπου έχει αντοχή η πλάτη, δεν σήκωσε το Σταυρό του Κυρίου, άλλος ο Κυριναίος. Ο Κυριναίος είχε όρεξη να το σηκώσει το Σταυρό. Γι' αυτό το λόγο η πήρε το Σταυρό και το πήγε μέχρι το Γολγοθά. Του έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή ο Κύριος. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε αδυναμία, παράπτωμα, κακοπέραση στη ζωή μας που έχουμε να περάσουμε, σηκώνει ο Κύριος στο Σταυρό. Έρει από τα παθήματά μας βάρος στην πλάτη. Ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Εγώ κάθομαι και σκέπτομαι το εξής ορισμένες φορές. Και έχει δίκιο ο Άγιος Παΐσιος που λέει, άμα μας αποκάλυπτε ο Κύριος
ζωντανά. Τι είναι η αμαρτία, δεν θα αντέχαμε. Δεν θα το αντέχαμε. Δεν θα αντέχαμε. Μέρος από αυτό το είναι σκεπασμένο το πολύ πολύ μεγάλο μέρος και μένει ένα μικρό μέρος ώστε να μπορούμε με βάση άλλο να καταλαβαίνουμε. Από ένα παράδειγμα δηλαδή. Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Λέμε, πω πω τι έπαθε αυτός. Η καημένη λέει για μια γυναίκα. Έχει 5 παιδιά, είναι 35 ετών και της πήρε τον άντρα της ο Θεός. Είναι κακό αυτό. Είναι. Ανθρωπίνος. Να σηκώσει τέτοιο βάρος, τέτοιο βάρος η γυναίκα, έφυγε. Αν αυτό είναι κακό, φαντάσου σφαιρικά το κακό πόσο μεγάλο είναι, πόσο ζημιά κάνει που δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς καταλαβαίνουμε λίγο από το μέγεθος. Σε κάθε κακό μέσα, σε κάθε αμαρτία, μέρος μας δίνει ο Θεός. Όχι, και λέμε, και τι έχω κάνει. Οι Άγιοι αυτός για να έλεγε ότι εγώ το ψόφια σκυλί, έβλεπε πόσο μεγάλο κακό είναι αμαρτία. Δεν το λέγε έτσι. Δεν μες κάτι εσύ. Βλέπω και μιλάς. Θες να μιλήσεις. Όχι. Χωρίς ταπείνωση δηλαδή, πώς θα γίνει. Έτσι είναι εδώ πέρα. Ο ένας είπε, ο Θεός συλλάσσει με τα αμαρτωλό. Είχε ανοίξει τα μάτια του και έβλεπε. Άρθε η πιστά και έλεγε, εγώ είμαι καλύτερος του κόσμου. Δεν το λέει αυτό, δεν έλεγε. Αυτό που ακούμε από τον κόσμο, εγώ είμαι καλύτερος του κόσμου. Δεν έκλαψα, δεν άρπαξα, δεν έκανα. Αυτό ακριβώς είναι. Ου κοιμιός περιλυπεί τον ανθρώπο. Ο καλύτερος του κόσμου. Το βγάζουμε και λάδι τον εαυτό μας και άλλοι όλοι είναι σκάρτη μόνο πίσω. Ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ναι, ναι, δεν έχω βλάψει κανένα, δεν έχω σκοτώσει, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό. ο Κύριος τα είπε όλα, όποιος θέλει, σηκώνει το σταυρό. Δεν είπε όποιος μπορεί, όποιος θέλει. Ναι. Γιατί όλοι μπορούμε. Ναι, αυτό σημαίνει. Αλλά δεν θέλουμε. Αυτό σημαίνει. Το μπορώ εξυπακούεται, είναι αυτονόητο. Και άμα δεν μπορείς, έρχομαι και εγώ δίπλα σου. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ Θεό. Ευχαριστώ πολύ. Δόξα σου Θεός. Άφεσαι μην τα οφειλήματα ημών, όσο εμείς αφήνουμε τους ελέγχους ημών, και εμείς ενέχεις ημάς περασμών, αλλά λύσεις ημάς με τον Ιερό. Διευκόν, Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις ως τον Ιερό. Όσοις θέλει ο πίσω μου ερθεί. Όσοις. Θέλει ο πίσω μου ερθεί. Λοιπόν, να κοιτάξτε. Να κοιτάξτε όλα.